αγαπητοί αδελφοί, επειδή λόγω των γνωστών περιοριστικών μέτρων πολλοί πάρα πολλοί αδελφοί μας εις όλη την Δεσποτεία Κυρίου παρακολουθούν τις ιερές ακολουθίες αυτών των Αγίων ημερών με την βοήθεια της συγχρόνου τεχνολογίας, θέλησα να επωφεληθώ και εγώ αυτής της δυνατότητος για να απευθύνω ένα μήνυμα προς τους απανταχού αδελφούς και αδελφές εν Χριστώ με την ευκαιρία της εισόδου μας εις την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω, μία ακόμη Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή έφτασε στο τέλος της. Σήμερα εορτάσαμε χαρμόσυνα την Ανάσταση του επιστηθείου φίλου του Χριστού Λαζάρου, η οποία αποτελεί την προτύπωση της κοινής Αναστάσεως. Αύριο θα χαρούμε την εορτή των Παΐων και θα ψάλλουμε το ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, Οσανά, ο ενδυσυψίστης. Εισερχόμαστε λοιπόν με κατάνοιξη και ταπείνωση στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, έχοντας διατρέξει μία μεγάλη Τεσσαρακοστή διαφορετική από τις προηγούμενες. Η πανδημία του νέου κορονοϊού άλλαξε την καθημερινότητά μας και την εκκλησιαστική μας ζωή. Έκλεισαν οι ναοί για τους πιστούς, η πανίερη γεύση της Θείας Κοινωνίας λείπει από τα αισθητήριά τους. Δεν βλέπουν το πρόσωπο των αδελφών εν συνάξη. Στερούνται τις καταληκτικές ακολουθίες και την ευωδία του θυμιάματος. Σίγουρα προκαλούν όλα αυτά μια αίσθηση αλωτρίωσης. Μένουμε στο σπίτι μας για να προφυλαχθούμε από τον φωνικό ιό, αλλά απουσιάζουμε από τον οίκον του Πατρός, στον οποίο όχι μόνο αισθάνονται οι Ορθόδοξοι σαν στο σπίτι τους, αλλά ο οποίος οίκος του Πατρός, η Εκκλησία, είναι το σπίτι τους. Και όμως, με πόνο ψυχής έπρεπε να πάρουμε την απόφαση παράτασης των μέτρων αυτών και για την Μεγάλη Εβδομάδα, για να προστατευθείτε όλοι ανεξαιρέτως. Το ράσο του Πατριάρχου όφιλε να σκεπάσει τις ζωές σας και πάλι, όπως πολλές φορές στην ιστορία του μαρτυρικού θρόνου της Κωνσταντινούπολης. Να είστε βέβαιοι, αδελφοί και τέκνα, ότι αν εσείς πονάτε για τους κλειστούς ναούς μας, ο Πατριάρχης σας οδυνάται και υποφέρει. Όμως σας διαβεβαιώ ότι δεν γινόταν διαφορετικά. Στις κρίσιμες ώρες της πανδημίας, οι ιατροί και οι ειδικοί επιστήμονες εισηγούνται και οι κυβερνήσεις λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα και εμείς πρέπει να συμβάλλουμε στην προστασία των αδελφών μας. Και βεβαίως προσευχόμαστε στον Θεό της αγάπης, τον Ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών, να ενισχύσει τους ασθενούντας στη δοκιμασία τους, να βοηθήσει στο δύσκολο έργο των ιατρών, των νοσηλευτών και όλων εκείνων που αγωνίζονται με αυτοθυσία για την αντιμετώπιση του μεγάλου αυτού πράγματι προβλήματος. Η πρωτόγνωρη κρίση ανέδειξε την δύναμη και την αξία της αγάπης και της αλληλεγγύης που υπερβαίνουν το ανθρώπινο μέτρο και έχουν τη σφραγίδα θείας δωρεάς. Πρέπει να κατανοήσουμε και να αποδεχθούμε ότι με τα μέτρα αυτά δεν θίγεται η πίστη μας. Δεν μειώνεται διόλου η κεντρική θέση του ναού
και των τελουμένων εν αυτό στη ζωή των πιστών. Τα προσωρινά περιοριστικά μέτρα δεν είναι αποφάσεις κατά της Εκκλησίας. Δεν αναφέρονται στην ιδιότητά μας ως πιστών, αλλά ως ανθρώπων, σάρκα φορούντων και των κόσμων οικούντων. Συνεχίζουμε λοιπόν και εμείς την εφαρμογή των εκτάκτων μέτρων με συνέπεια. Πάσχα δεν είναι στην παράδοσή μας μόνον η μία κλητή και αγία ημέρα. Πάσχα είναι όλη η ζωή της Εκκλησίας. Ανάσταση είναι η δόξα της Εκκλησίας και ο πλούτος της Βασιλείας. Η Ανάσταση είναι ολόκληρη η πίστη, το ήθος και ο πολιτισμός της Ορθοδοξίας. Πάσχα είναι κάθε Θεία Λειτουργία. Ανάσταση είναι κάθε ταπεινό εξοκλήσι, κάθε ιερός ναός. Οι Άγιοι και οι μάρτυρες της πίστεως, οι ιερές εικόνες που προσκυνούμε με ευλάβεια, κάθε πράξη αγάπης και φιλανθρωπίας αναδίδουν το άρωμα της Αναστάσεως. Η ζωή των πιστών είναι καθημερινό Πάσχα. Γνωρίζουμε τι σημαίνει Ανάσταση, επειδή ξέρουμε τι θα πει Σταυρός. Είμαστε η Εκκλησία του Σταυρού και της Αναστάσεως. Έχουμε πείρα του Σταυρού και γεύση της Αναστάσεως και γι' αυτό διακηρύσουμε γεγονία τη φωνή. Ιδού γαρίλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Έτσι, αδελφοί μου, αυτή την μεγάλη εβδομάδα και αυτό το Πάσχα, ο Πατριάρχης σας και η κληρική του φαναρίου θα προσευχόμαστε εντονότερα για όλους σας. Εδώ στο Μέγα Μοναστήρι της Ορθοδοξίας θα θέσουμε τα ονόματά σας με αγάπη στο ποτήριο της ζωής. Εσείς είστε οι διευλόγους αιτίας απολυφθέντες, για τους οποίους παρακαλούμε τον Κύριο και λέμε «Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου». Δεν θα πάρετε το Άγιον Φως το Πάσχα σε λαμπάδες, θα μεταγγιστεί όμως αυτό στις καρδιές σας. Να ανοίξετε τις καρδιές σας την φωταγή νύχτα της Αναστάσεως και να λάμψεις αυτές το φως από την ακίνητη κανδύλα της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Αδειάστε ελεύθερα τον εαυτό σας από τον εαυτό σας, για να φωτιστείτε από το ανέσπερο φως του Αναστάντος Χριστού και τότε θα γίνετε κι εσείς το φως του κόσμου, όπως ήθελε ο Κύριος μας να είναι αυτοί που τον πιστεύουν και τον ακολουθούν. Θα περάσει γρήγορα ο καιρός, αδελφοί και τέκνα, θα ξεπεραστεί η πανδημία, θα επουλωθούν συν Θεό οι πληγές. Εύχομαι να βγούμε όλοι μας από την κρίση, έχοντας ανακαλύψει την διάσταση του βάθους των πραγμάτων και βιώσει την καλή αλλίωση, έχοντας κατανοήσει τη δύναμη της κοινωνίας με τον Θεό, που είναι ζωή και φως, έχοντας εκτιμήσει την αξία του Θείου Δώρου της υγείας και της ζωής, της θυσίας και της παρέτησης από τα ατομικά δικαιώματα για χάρη της αγάπης. Η Μεγάλη Εβδομάδα αρχίζει, ιδού ο Νυμφίος έρχεται. Ιδού αναβαίνουμε εις Ιεροσόλυμα, ενώ εκείνος κατεβαίνει για να σταυρωθεί. Σήμερον κρεμάται επί ξύλου. Υμνούμεν σου Χριστέ το σωτήριον πάθος και δοξάζομεν σου την Ανάσταση. Η άκρα ταπείνωση του Σταυρού φέρνει τον θρίαμβο του Βασιλέως της Δόξης. Καλόν αγώνα, καλή συμπόρευση με τον Χριστό στην πανσωστική οδό του
του Σταυρού και της Αναστάσεως. Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση, αδελφοί μου.